Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, Εδεσιμότατε, φίλε Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριε Πρόεδρε των Ελληνοορθοδόξων Κοινοτήτων Βρετανίας, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην συγκέντρωση αυτήν με ομιλητή απόψε των Πρόεδρων του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχε, που έχει, να έρθει απόψε και να μιλήσει σε αυτή την ανοιχτή συγκέντρωση προς την παροικία. Όπως ξέρετε, οι παλαιότεροι βέβαια, αυτές τις εκδηλώσεις ανοιχτές ομιλίες τις κάνουμε για χρόνια πολλά, όχι μόνο εμείς, και όλα τα παρακτήματα εδώ των πολιτικών κομμάτων, έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, οι άλλα στελέχη, ενημερώνουν την παροικία γενικά για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και για άλλα θέματα εσωτερικά της Κύπρου και απαντούσε σε ερωτήσεις. Από την εποχή του Σπύρου Κυπριανού που θυμούμε, που ήταν ακόμα το κλίμα τότε πιο έντονο, πιο πολιτικό, θα έλεγα και το ακροατήριο πιο απαιτητικό, κάναμε αυτές τις συγκεντρώσεις, ως Δημοκρατικό Κόμμα μιλώ, για συνεχεία με τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, μετά με τον Μάριο Καρογιάν και όπως τα υπόλοιπα κόμματα είπα προηγουμένως, την ίδια ακριβώς τακτική να ακολουθούν. Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση διαζώσης της παροικίας για τα τεκτενόμενα στην πατρίδα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, εμείς μπορεί να κατοικούμε εδώ στο Λονδίνο, αλλά ζούμε στην Κύπρο οι περισσότεροι. Έγνοια μας, ανησυχία μας, αγωνία μας είναι η τύχη της πατρίδας μας. Οι εξελίξεις φαίνεται ότι είναι καταιγιστικές, πολλά συμβαίνουν, πολλά ακούμε. Εκείνο το οποίο έχει σημασία σήμερα είναι το πώς παραθέτει κάποιος τις απόψεις του, ποια επιχειρήματα επικαλείται και πόσο πιστικός είναι. Παλιά λειτουργούσαμε περισσότερο με συνθήματα. Σήμερα, με την εξέλιξη και της πολιτικής στην Κύπρο, αλλά και της τεχνολογίας, ο κάθε ένας μπορεί να ενημερωθεί, ο κάθε ένας διαμορφώνει άποψη και πείθεται με επιχειρήματα. Ακριβώς απόψε έχουμε τον πρόεδρο του κόμματος μας, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, για να παραθέσει τις απόψεις του Δημοκρατικού Κόμματος και στη συνέχεια να απαντήσει σε ερωτήσεις του ακροατηρίου, ούτως ώστε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές, τουλάχιστον αυτές που μας απασχολούν εμάς εδώ του Κυπριακού, αλλά θα έλεγα και της οικονομίας και άλλα εσωτερικά θέματα. Είναι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω όλους σας στην απόψινή συγκέντρωση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Σεβασμιότατον, ο οποίος παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα που γνωρίζω ότι έχει 7 μέρες την εβδομάδα, εν τούτης θεώρησε καλό να έρθει και να τιμήσει με την παρουσία του την απόψινή συγκέντρωση και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπο Τροπαίου. Ευχαριστώ όλους και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος δικός σας. Σεβασμιότατε, σεβαστών ιερατείων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνηση να βρίσκομαι για ακόμα μια φορά εδώ ανάμεσά σας, γιατί διαπιστώνω για ακόμα μια χρονιά την ειλικρινή αγωνία σας, το ενδιαφέρον σας για την Κύπρο, για τον λαό μας, για το μέλλον μας, για τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος που βασανίζει ακριβώς την Κύπρο εδώ και 4 δεκαετίες. Θέλουμε όλοι μας, και εσείς ιδιαίτερα, να έρθει εκείνη η μέρα της απελευθέρωσης, όπου όλοι μαζί θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τον αέρα και τον ήλιο της ελευθερίας πάνω από το πολύπαθο νησί μας. Να μου επιτρέψετε όμως πριν να προχωρήσω σε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, να ασχοληθώ πρώτα με κάποια άλλα ζητήματα που μας απασχολούν και είναι, πιστεύω, ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί έχουν να κάνουν ακριβώς με τις προσπάθειες άρσης των οικονομικών προβλημάτων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Κύπρος αλλά και ο λαός μας. Σε λιγότερο από 2 μήνες, αν όλα πάνε καλά,
Η Κύπρος θα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στήριξης της. Θα αποχαιρετήσουμε την Τρόικα, θα της πούμε να πάει στο καλό και φυσικά η ευθύνη πλέον, οι πρωτοβουλίες για την επίλυση των δικών μας οικονομικών προβλημάτων θα βρίσκεται στα χέρια μας. Πρωτοβουλίες θα είναι δικές μας, αλλά και η ευθύνη θα είναι δική μας. Και ελπίζω ότι θα έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, θα έχουμε διδαχθεί από τα παθήματα μας, έτσι ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συμβάλει καθοριστικά, έτσι ώστε μέσα σε αυτούς τους μήνες πράγματι να υλοποιηθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης του προγράμματος, για να μπορέσουμε ακριβώς να βγούμε από την αυστηρή εποπτεία του μνημονίου, της λιτότητας που μας βασάνισε τα προηγούμενα χρόνια, και να μπορέσουμε ακριβώς να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της οικονομίας. Θα βγούμε από το μνημόνιο, αλλά δεν θα βγούμε από την κρίση. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς ό,τι αφορά τις προοπτικές που έχουμε μπροστά μας. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συμπεριφερθεί με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, ενώ ήταν κόμμα αντιπολίτευσης, έχει στηρίξει τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει έναντι των Ευρωπαίων εταίρων μας, έτσι ώστε η χώρα μας να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της, για να μπορέσουμε ακριβώς να ξαναβγούμε στις αγορές, να μπορέσουμε να δανειστούμε, για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε πίσω στα χέρια μας την τύχη μας ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση του κράτους μας. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Έχουμε ξανακερδίσει την αξιοπιστία της Κύπρου. Έχουμε ήδη βγει στις αγορές και το Μάρτιο και επίσημα ακριβώς θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Άλλες χώρες, σημειώνω, δεν ήταν τόσο τυχερές. Βλέπουμε στην Ελλάδα τι γίνεται, η οποία Ελλάδα πάει από το ένα μνημόνιο στο άλλο. Στη δική μας περίπτωση θα έχουμε μία ολοκλήρωση και θα έχουμε όμως μπροστά μας και την αντιμετώπιση σημαντικότητα των προβλημάτων, τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γιατί δεν μπορούμε να τα αγνοούμε σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε για τα επόμενα μας βήματα. Δυστυχώς, η Κύπρος έχει τρωθεί από την οικονομική κρίση. Δεν θα μπορούσαμε εξάλλου να είμαστε η εξαίρεση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα. Αλλά δυστυχώς, στη δική μας περίπτωση, λαθασμένες πολιτικές αποφάσεις αλλά και λαθασμένες αποφάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι. Στην Κύπρο εξακολουθούμε να έχουμε φτώχεια, ανισότητα, ανεργία και εξακολουθούμε να έχουμε έναν τεράστιο βάρος ιδιωτικού δανεισμού. Κατά κρίμα, έχουμε έναν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικού δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι στον κόσμο. Σίγουρα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κόσμο, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία των τραπεζών. Γιατί? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή κάποιοι τον Μάρτιο του 2013, όταν τότε η χώρα μας χρειάστηκε τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων, όταν ζητήσαμε βοήθεια, όταν ζητήσαμε στήριξη, όταν ζητήσαμε δανεικά, μας είπαν θα σας δανείσουμε, αλλά θα σας κουρέψουμε. Για πρώτη φορά, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδεχόταν κούρεμα καταθέσεων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της λαθασμένης, κατά τη δική μου άποψη, απόφασης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το αποτέλεσμα ήταν ότι μας επήραν τα χρήματα και μας άφησαν τα δάνεια. Μας άφησαν τα δάνεια χωρίς να μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε έναν από τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ιστορία των τραπεζών. Και δεν είναι μόνο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 60% των δανείων. Είναι και το ποσό. Το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια. Σε μια οικονομία των 17 δισεκατομμυρίων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Κύπρου είναι 1,5 φορά η οικονομία της Κύπρου. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο, καμία, δεν είχε να αντιμετωπίσει το μέγεθος του προβλήματος που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Κύπρος σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αν μπορώ ακριβώς να το παραλληλήσω με το τι ακριβώς αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει έναν πάρα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος.
το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί ή αν δεν τις το κουρέψουν, αν δεν τις το μειώσουν, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα τα καταφέρει οποιοδήποτε πρόγραμμα να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από τα σημερινά οικονομικά της αδιέξοδα. Όπως η Ελλάδα έχει έναν πάρα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος, η Κύπρος έχει έναν πάρα πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέος. Και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν πρόκειται να βοηθήσει στις προσπάθειες επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της οικονομίας. Εάν δεν επιληθεί, εάν δεν βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, δεν πρόκειται να βγούμε από τα σημερινά οικονομικά διέξοδα που ταλανίζουν τον τόπο και τον λαό μας. Εμείς έχουμε καταθέσει τις δικές μας εισηγήσεις, γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζονται δραματικές αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις για να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης λέει ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του. Οι τράπεζες θα πουλήσουν τα δάνεια, εκείνοι που θα τα αγοράσουν θα τα εκποιήσουν, οι τρύπες θα καλυφθούν και θα μπορέσουμε όλοι να πάμε στο καλό. Εμείς δεν συμφωνάμε με αυτή την προσέγγιση. Δεν πιστεύουμε ότι η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της κυπριακής οικονομίας θα καλύψει αυτές τις τρύπες. Μέσα σε μία νύχτα με το κούρεμα των καταθέσεων και των τραπεζών, χάσαμε 20 δισεκατομμύρια. Με μία απόφαση μέσα σε μία νύχτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η τρύπα να καλυφθεί με την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της κυπριακής οικονομίας. Το αποτέλεσμα αυτής της μαζικής εκποίησης θα είναι να χάσουμε την παραγωγή πλούτου, θα χάσουμε τις επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Τα κυπριακά νοικοκυριά θα γονατίσουν κάτω από το βάρος των δανείων. Δεν πρόκειται με αυτόν τον τρόπο να λυθούν τα προβλήματα. Θα λυθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Ναι, οι τράπεζες δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Οι τράπεζες θα ξεφορτωθούν τα δάνεια. Εμείς θα τα έχουμε μπροστά μας. Και σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται σήμερα η Κύπρος. Εμείς έχουμε εισηγηθεί έναν τρίπτυχο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Το πρώτο, πρέπει να δοθούν εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την εξόφληση των δανείων. Αφού θα πάνε να τα πουλήσουν οι τράπεζες τα δάνεια, γιατί να μην δώσουν αυτή την έκπτωση στους ίδιους τους δανειολήπτες? Ναι, θα υπομισθούν ζημιές, θα είναι λιγότερες όμως από αυτές που θα δεχτούν να πάνε να πουλήσουν τα δάνεια. Άρα το πρώτο στοιχείο, πρέπει να υλοποιηθούν, να τεθούν σε εφαρμογή και να προωθηθούν προγράμματα έκπτωσης δανείων. Να μικράνει δηλαδή το βάρος που αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, σε ό,τι αφορά τα δάνεια τους. Το δεύτερο στοιχείο, να γίνει ένας φορέας διαχείρισης αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δανείων, ναι, να φύγει από τις τράπεζες, αλλά να πάει σε αυτόν τον φορέα, στον οποίο θα συμμετέχει και το κράτος. Το οποίο κράτος θα μπορεί να αποφασίζει, να καθορίζει μια πολιτική διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των δανείων, όπως έγινε στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όπως έγινε στην περίπτωση της Ισπανίας, όπως έγινε στην περίπτωση της Πορτογαλίας, όπως πάει τώρα να γίνει στην περίπτωση της Ιταλίας. Χρειαζόμαστε ένα φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στη δική μας περίπτωση μας λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Μα γιατί? Γιατί έγινε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις? Αλλά εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την επιλογή. Και το τρίποδο που εισηγούμαστε σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ανεπίλησης αυτού του πάρα πολύ σημαντικού προβλήματος, είναι η αναθεώρηση των λαθασμένων εκείνων αποφάσεων που επάρθηκαν τον Μάρτιο του 2013. Πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση του κουρέμματος. Ήταν μια λαθασμένη απόφαση. Και το αποτέλεσμα εκείνης της απόφασης, εκτός το ότι μας έμειναν τα χρέη, τα δανεικά και μας επήραν τις καταθέσεις, είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι του πλούτου της κυπριακής οικονομίας έφυγε από την Κύπρο και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Τα λεφτά μας, οι καταθέσεις μας, χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους και για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Σωστά η Κύπρος βοήθησε την Ελλάδα. Θέλουμε να πετύχει η Ελλάδα στο δικό της πρόγραμμα.
αλλά είναι καιρός και κάποιος να μας κοιτάξει και εμάς. Δεν γίνεται εμείς να έχουμε δείξει αλληλεγγύη σε έναν σημείο όπου καμία, σε βαθμό που καμία άλλη χώρα της Ευρώπης έπρεπε να απομειστεί θυσίες. Και κανένας σήμερα να μην συζητά την επαναφορά και την επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση της Κύπρου. Ξοδέψαμε το 25% του ΑΕΠ μας, της οικονομίας μας, για να αποπληρώσουμε το ελληνικό χρέος. Ξοδέψαμε το 20% μετά ξανά της οικονομίας μας, με τις καταθέσεις μας, για να ανακεφαλαιοποιήσουμε ελληνικές τράπεζες. Κουρεύτηκαν οι Κύπροι καταθέτες για να μην κουρευτούν οι Έλληνες καταθέτες. Κάποιοι αποφάσισαν πολιτικά ότι οι Κύπροι καταθέτες ήταν λιγότερο σημαντικοί από τους Ελλαδίτες. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, ναι, αλλά κάποιος πρέπει να βοηθήσει και την Κύπρο. Πρέπει να αναθεωρηθούν εκείνες οι αποφάσεις. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εκείνα τα κεφάλαια που έφυγαν σε μία νύχτα να επιστρέψουν πίσω στην κυπριακή οικονομία. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα από μόνοι μας. Και αυτή είναι η βασική διαφωνία μας με την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άκουσα προχθές τον Υπουργό Οικονομικών, επανέλαβε για ακόμα μια φορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Καλά έκαμε που μας κούρεψαν. Εμείς διαφωνούμε. Δεν θεωρούμε ότι καλά έκαναν που μας κούρεψαν. Θεωρούμε ότι υπήρχαν άλλες επιλογές. Είναι πολιτικοί λόγοι που κάποιοι επέλεξαν να κουρέψουν την Κύπρο σε αντίθεση με άλλες χώρες που ζήτησαν βοήθεια. Ήθελαν να επιτεθούν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και σήμερα όλοι μας ζούμε ακριβώς τις συνέπειες εκείνων των λαθασμένων αποφάσεων και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να βοηθήσουμε τον λαό μας να βγει μέσα από αυτά τα οικονομικά διέξοδα που δημιούργησαν αυτές οι αποφάσεις, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα από μόνοι μας. Εμείς θα επιμένουμε σε αυτές τις θέσεις και ελπίζουμε να μας εισακούσει η κυβέρνηση, να συνεργαστούμε για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας. Το Δημοκρατικό Κόμμα, παρά το ότι είναι κόμμα αντιπολίτευσης, θέλει να βοηθήσει έτσι ώστε να βρούμε τις λύσεις που θα λύσουν τα προβλήματα των Κυπρίων πολιτών. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που δυνητικά μπορούν να διαλύσουν και να δυναμητήσουν κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας. Και έρχομαι στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά το Κυπριακό. Είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Θέλω από την αρχή εγώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Ως Δημοκρατικό Κόμμα δημιουργηθήκαμε για να συμβάλλουμε στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Αγωνιστήκαμε για λύση του Κυπριακού και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτή τη λύση. Εμείς επιδιώκουμε, διεκδικούμε μια λύση που θα είναι λειτουργική και βιώσιμη. Γιατί αν δεν είναι, τότε κινδυνεύει ο κυπριακός ελληνισμός. Διεκδικούμε μια λύση όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών του κράτους, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκύπριων. Διεκδικούμε μια λύση που θα μας επιτρέπει εμάς να καθορίζουμε τις τύχες μας, τις τύχες του λαού μας, χωρίς ξένες παρεμβάσεις, χωρίς τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Η Κύπρος δεν χρειάζεται ούτε επόπτες, ούτε εγκύτριες δυνάμεις. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και μπορούμε ακριβώς να αποφασίζουμε για τα του λαού μας, την τύχη μας, μόνοι μας, χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Διεκδικούμε μια λύση του Κυπριακού, η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια και την μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι το μοναδικό μας πλεονέκτημα. Είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας που μας έχει προστατεύσει μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να μας διαλύσει. Γιατί από το 1960 μέχρι σήμερα βρισκόμαστε εδώ και διεκδικούμε τα δίκαια μας. Μπορούμε να διεκδικούμε τα δίκαια μας γιατί έχουμε αυτή την προστασία. Παρά την τουρκοανταρσία, παρά το πραξικόπημα, παρά την εισβολή, την κατοχή, η Κύπρος είναι εδώ λόγω της κυπριακής δημοκρατίας. Ο λαός μας διεκδικεί έναν καλύτερο αύριο λόγω της κυπριακής δημοκρατίας. Αυτή η κυπριακή δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει και μετά τη λύση του Κυπριακού. Είναι η κόκκινη μας γραμμή. Και
Και έρχομαι δυστυχώς στον άλλο μεγάλο όμως παρονομαστή και παράγοντα που αφορά αυτήν τη διαδικασία ανεπίλυσης του Κυπριακού. Έρχομαι στο κλειδί της λύσης που βρίσκεται στα χέρια της Τουρκίας. Είχαν δημιουργηθεί τεράστιες προσδοκίες μετά την εκλογή του κύριου Ακιντζή, ότι ενδεχομένως η Τουρκία θα άλλαζε στάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που θα μας επέτρεπαν να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, μετά από αυτούς τους μήνες που διαπιστώνουμε καθημερινά και ακούμε τις καθημερινές δηλώσεις του κύριου Ακιντζή, βλέπουμε ότι εκείνο το κλίμα της υπεραισιοδοξίας που δημιούργησαν κάποιοι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δυστυχώς ακούμε καθημερινά τον κύριο Ακιντζή να επανέρχεται, να επαναλαμβάνει, να υιοθετεί τις πάγιες, αδιάλλακτες θέσεις της Άγκυρας. Εμείς φυσικά το προβλέψαμε ότι αυτό θα γίνει. Κάποιοι άλλοι μας κατηγόρησαν γι' αυτό και επέλεγαν να λειτουργούν ως συνήγοροι και υπερασπιστές του κύριου Ακιντζή. Όμως σήμερα ο κύριος Ακιντζή αυτούς εκθέτει καθημερινά. Δέστε τι λέει. Και δεν είναι μια τυχαία οι δύο δηλώσεις που ενδεχομένως να μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν ανταποκρίνονται στο τι πραγματικά πιστεύει. Είναι καθημερινές, συνεχείς οι δηλώσεις του. Επιμένει στο ότι δεν θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Επιμένει στις εγγυήσεις και στα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Επιμένει στην εκπεριτροπής Προεδρία. Επιμένει στις εγγυημένες πλειοψηφίες, στις μόνιμες παρεκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Επιμένει με άλλα λόγια σε μια λύση εθνικού ξεκαθαρίσματος. Γιατί αυτόν επιδιώκει να επιβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο από το 1974. Επιμένει να μας απειλεί με πόλεμο εάν δεν διοχετεύσουμε το φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Επιμένει ότι δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Σήμερα ακόμα έκαμε δηλώσεις. Έκαμε επίθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν πρέπει να ανακοινώνει δημόσια ότι δήθεν υπάρχουν συγκλήσεις επειδή δεν υπάρχουν. Και πρέπει να δεχτεί τις δικές του θέσεις. Ο κύριος Ακιντζή, μέρα με την ημέρα, επαναλαμβάνει τις πάγιες, αδιάλλακτες, τουρκικές θέσεις. Εμείς προειδοποιούσαμε ότι αυτό θα γίνει και πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουν την αυτοκριτική τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού, γιατί πρέπει να δούμε ποια αποτελέσματα έφερε η πολιτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Γιατί εδώ και 7 χρόνια, δυστυχώς, διαπραγματευόμαστε το Κυπριακό με τουρκικούς όρους. Διαπραγματευόμαστε εδώ και 7 χρόνια δύο και μοναδικά πράγματα. Διακυβέρνηση και τις εξαιρέσεις με τις οποίες θα χάσουν οι πρόσφυγες το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Αυτά τα δύο πράγματα δέχεται η Τουρκία να συζητήσει μαζί μας. Δεν δέχονται να συζητήσουν μαζί μας το εδαφικό, τις εγγύησεις, τους επίκους, την ασφάλεια, των στρατών, τίποτε. Τίποτε δεν συζητάν που έχει να κάνει με το τι θα δώσει η Τουρκία. Θέλουν να συζητούν μόνο με ό,τι έχει να κάνει με δικές μας υποχωρήσεις. Γι' αυτό είναι με ιδιαίτερη απορία που ακούμε κάποιους να λένε ότι υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό. Μα πού είναι η πρόοδος? Αν υπάρχει οποιαδήποτε πρόοδος, αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας μονομερείς υποχωρήσεις. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική επαναχώρηση ή υποχώρηση της Τουρκίας μέχρι σήμερα στα ουσιαστικά και ουσιώδη κεφάλαια του Κυπριακού που μας ενδιαφέρουν εμάς. Ούτε μία. Κανένας σας δεν μπορεί να θυμηθεί μία. Γιατί δεν υπάρχει. Τίποτε. Μας είπαν κάποιοι ότι αναγνώρισε τάχατε στο δικαίωμα ιδιοκτησίας ο κύριος Ακιντζή. Δεν είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Αναγνώρισε το δικαίωμα της αίτησης. Θα δικαιούσατε να κάνετε αίτηση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρετε πίσω την περιουσία. Αυτόν είπε σήμερα. Ούτε μία υποχώρηση της Τουρκίας μετά από 7 χρόνια διαπραγματεύσεων. Για ποιον λόγο? Ας μας απαντήσουν εκείνοι που θέλουν μέχρι και σήμερα να λειτουργούν ως συνήγοροι και υπερασπιστές του κύριου Ακιντζή. Ποιος είναι ο λόγος? Δίνουμε τη μία υποχώρηση μετά την άλλη. Εμείς. Γιατί δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτε μέχρι σήμερα? Γιατί πάρα πολύ απλά. Ακολουθείται μία λαθασμένη στρατηγική στο Κυπριακό. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής μέχρι σήμερα είναι η αποθράσινση της Τουρκίας, η απονεχοποίηση της Τουρκίας, η υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Το βλέπουμε πλέον να είναι κανόνας
Όποιος αξιωματούχος έρθει στην Κύπρο πρέπει να επισκεφθεί και τον δήθεν συμπρόεδρο. Στήθηκε ολόκληρο ένα σκηνικό στον Ταβός, πανηγυρίζει η Τουρκία, επειδή για πρώτη φορά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συναντήθηκε με αρχηγούς κρατών. Επί της ουσίας όμως, στις διαπραγματεύσεις, μηδέν. Δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κανέναν κέρδος. Τίποτε. Έχουμε να παρουσιάσουμε μόνο υποχωρήσεις δικές μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των Κυπριακών που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Εμείς διαφωνούμε με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Όχι γιατί δεν θέλουμε λύση. Θέλουμε λύση, όπως την περιέγραψα προηγουμένως. Η πολιτική που ακολουθείται δεν πρόκειται να μας οδηγήσει σε λύση. Θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση του ψευδοκράτους, σε περαιτέρω υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περαιτέρω αποθράσινση της Τουρκίας. Όπως βλέπουμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δέστε για παράδειγμα, τι έγινε. Πρόσφατα, ανοίξαμε το κεφάλαιο 17 για την οικονομία στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Σημαντική υποχώρηση είναι από πλευράς μας. Σημαντική κίνηση καλής θελήσεως. Ποια ήταν η απάντηση της Τουρκίας? Μέσα σε μία εβδομάδα κατέβασαν τα πολεμικά πλοία μέσα στην ΑΟΣ μας για να παρενοχλήσουν κυπριακών πλοίων επειδή θεώρησαν ότι έκαναν έρευνες για το φυσικό αέριο. Με αυτήν τη χώρα έχουμε να κάνουμε. Η πολιτική του εξευμενισμού, η πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Έχουμε έναν και μοναδικό πλεονέκτημα. Έχουμε το κράτος. Έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την προοπτική του φυσικού αερίου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα εάν θέλουμε να κάμψουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας, εάν θέλουμε να φτάσουμε σε λύση. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την τριμερή, για τη συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κύπρου για το φυσικό αέριο. Και κακίζουμε εκείνους που επιμένουν μέχρι σήμερα ότι τάχατες πρέπει να χτίσουμε αγωγόν για να πάρουμε το φυσικό αέριο από την Κύπρο στην Τουρκία. Μα φίλες και φίλοι, εδώ η Τουρκία έχτισε έναν παράνομο αγωγό για το νερό, για να παίρνει νερό στα κατεχόμενα. Και τους τον έκλεισε. Έκλεισε το νερό προς τους Τουρκοκύπριους, γιατί διαφώνησε μαζί τους για τη διαχείριση του αγωγού. Και θέλουν κάποιοι να εμπιστευτούμε το φυσικό μας αέριο στην Τουρκία. Αυτές είναι επικίνδυνες προτάσεις και πολιτικές. Ο φυσικός μας σύμμαχος για το φυσικό αέριο είναι η Ελλάδα. Με την Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε. Και αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξή μας. Όχι μόνο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά γιατί μόνο με αυτήν τη μέθοδο θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Η Τουρκία δεν θέλει το φυσικό αέριο για τους Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία θέλει το φυσικό αέριο για την Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση εμάς να μας αφήσει να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Το θεωρεί ένα αναθέμητο πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να καταργήσει. Όπως θέλει να καταργήσει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία να πετύχει σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Πρέπει να επιμένουμε. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά παρά τις αντιξότητες. Έχουμε πετύχει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για συνεργασίες με χώρες της περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Κύπρου. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Εάν τις συνεχίσουμε, εάν συνεχίσουμε τη σωστή διεκδίκηση, εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Θα φτάσει εκείνη η μέρα, όπου όλοι μαζί θα καταφέρουμε να απολαύσουμε και να απολαμβάνουμε τον ήλιο της ελευθερίας πάνω από το πολύπαθο νησί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Συμφωνίες υπάρχουν και εμείς θεωρούμε ότι τότε οι συμφωνίες πρέπει να μας δεσμεύουν ή τουλάχιστον να δεσμεύουν την Τουρκία, γιατί οι συμφωνίες που αναφέρατε προηγουμένως, συμφωνίες Μακαρίου Ντεχτάζ, Κυπριανού Ντεχτάζ, συμφωνία του Τάσου Παπαδόπουλου με τον Ταλάτ, είναι σημαντικές και θετικές συμφωνίες για εμάς. Δεν θεωρούμε ότι είναι θετική συμφωνία για εμάς το κοινό αναγγελωθέν του κύριου Αναστασιάδη, γιατί έχει πάρα πολλές αρνητικές μέσα
αναφορές, αλλά έτερον εκάτερον. Το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχουν υπογραφές δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφωνόμαστε με αυτές τις συμφωνίες. Κατά κρύβεια τούτο το επιχείρημα της Τουρκίας. Η Τουρκία θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμμορφώνεται με καμία συμφωνία, ενώ εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να σεβαστεί αυτές τις συμφωνίες και να τις εφαρμόσει. Μα η επιστροφή της αμοχώς του ήταν μέρος μιας τέτοιας συμφωνίας, ως κίνηση καλής θέλησης. Η Τουρκία δεν εφαρμόζει αυτήν τη συμφωνία. Γιατί ακριβώς θέλει να δεσμεύεται από τις υπογραφές της, τις συμφωνίες της. Παραλαμβάνω όμως, επειδή δεν υπάρχει υπογραφή πάνω στο έγγραφο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει συμφωνία, απλά είναι προφορική συμφωνία. Σημαίνει ότι μια συμφωνία επειδή είναι προφορική δεν είναι συμφωνία. Είναι συμφωνία. Οι συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις δεκαετίες, είναι κοινά ανακοινοθέντα. Αυτό να γίνεται πάντα, αυτό θα γίνεται και στο μέλλον. Τούτο που δεν θέλουμε να δούμε, είναι ενδιάμεση συμφωνία για τη λύση του Κυπριακού. Τούτο θα είναι καταστροφικό, εάν γίνει. Γιατί αν έχουμε οποιαδήποτε ενδιάμεση συμφωνία, το οποίο πάλι η ενδιάμεση συμφωνία θα μας ανακοινωθεί με έναν κοινό ανακοινωθέντα. Δηλαδή οι δύο ηγέτες θα βγουν και θα μας πούν συμφωνούμε σε αυτά τα πράγματα. Εάν έχουμε μια τέτοια ενδιάμεση συμφωνία, με μαθηματική ακρίβεια σας λέω ότι σε αυτήν την ενδιάμεση συμφωνία θα υπάρχουν μόνο δικές μας υποχωρήσεις. Δεν θα υπάρχουν υποχωρήσεις της Τουρκίας. Θα είναι ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, για παράδειγμα. Θα είναι ένας κατάλογος δικών μας υποχωρήσεων, επειδή μέχρι σήμερα συζητούμε μόνο έναν κεφάλαιο της διακυβέρνησης όπου υποχωρούμε εμείς. Επειδή εμείς είμαστε το κράτος, εμείς μπορούμε να δώσουμε εξουσίες. Άρα, σίγουρα τούτο που δεν θέλουμε να δούμε είναι μια ενδιάμεση συμφωνία. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξανασυζητούμε και να το βάλουμε μέσα στη ρητορική μας. Πρέπει να βάλουμε τους όρους της εισβολής και της κατοχής. Δεν είναι θέμα, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο ζήτημα επανένωσης του λαού μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πρόβλημα που δημιουργεί η κατοχή της Τουρκίας. Θέλουμε ένα απελευθέρωση της Κύπρου και αυτόν τον όρο πρέπει να το βάλουμε μέσα στη ρητορική μας. Υπάρχει πρόνοια μέσα στον νόμο που είχαμε ψηφίσει, τον οποίο χρησιμοποίησα για τον κούρεμα, που λέει ότι δεν επιτρέπεται με την όποια απόφαση που θα πάρθει με τούτον τον νόμο να βρεθεί ένας καταθέτης ή ένας πιστωτής σε χειρότερη μοίρα παρά αν επτωχεύει η τράπεζα. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου και των μετόχων και των, των κατόχων αξιογράφων, με την απόφαση του κουρέμματος βρέθηκαν σε πολύ χειρότερη θέση από ότι θα ήταν εάν η Τράπεζα Κύπρου έκλαινε την ίδια ημέρα και οδηγεί τους σε καθάριση. Και τι είναι που εννοώ. Τότε η Τράπεζα Κύπρου στην ουσία εδέχθηκε τις ζημίες της Λαϊκής Τράπεζας. Ανάγκασαν την Τράπεζα Κύπρου στην ουσία να αγοράσει τη λαϊκή με όλες τις ζημιές και χρησιμοποίησαν τον ΕΛΑ της λαϊκής για να αγοράσει τη λαϊκή. Άρα μεταφέρθηκε ο ΕΛΑ στην Τράπεζα Κύπρου. Εάν δεν έγινε τον αυτό το πράγμα, όλοι οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, όλοι οι κάτοχοι αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου θα παίρναν πίσω όλες τις καταθέσεις τους, όλα τα λεφτά τους και δεν θα είχα σήμερα να παίρνουν. Να τους χρωστά οποιοδήποτε. Το γεγονός ότι υπάρχθηκαν εκείνες οι αποφάσεις και μεταφέρθηκαν οι ζημιές της λαϊκής πάνω στην Τράπεζα Κύπρου είναι που οδήγησε στο κούρεμα να χάσουν τις καταθέσεις τους οι κάτοχοι αξιογράφων, οι μέτοχοι, οι κάτοχοι να χάσουν τα πάντα και οι καταθέτες να χάσουν το 60% των καταθέσεων τους. Άρα θεωρώ ότι στη δική τους περίπτωση οι αποφάσεις τους έβαλαν σε χειρότερη μοίρα. Άρα εκείνοι θεωρώ ότι δικαιούνται ή τουλάχιστον θα πάει στα δικαστήρια και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να δικαιωθούν από το δικαστήριο ότι βρέθηκα σε χειρότερη μοίρα και να κερδίσουν. Και θα έχει να πληρώνει τότε μερικά δισεκατομμύρια η Κυπριακή Δημοκρατία. Στους κατά... Με τα πάντα δικαστήρια ή ευρωπαϊκά. Στα δικά μας δικαστήρια. Έχουν ήδη ξεκινήσει αγωγές. Πρώτα στα δικά μας, μετά στα ευρωπαϊκά. Πιστεύω ότι θα έχουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. Και μιλώ ειδικά για τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, τους καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, γιατί τη λαϊκή σε δύο διαφορετική κατάσταση. Θα έχουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας και αν επιτύχουν, θα είναι υπόλογη η Κυπριακή Δημοκρατία σε μερικά δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Τα οποία θα πρέπει να κληθεί να πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος. Άρα, δυστυχώς πιστεύω ότι ναι, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα.
σε σχέση με τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Είχαμε την γνωστή αντιδήλωση, την υποχρέωση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρίσει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η τακτική που ακολουθήθηκε ήταν διαφορετική από την τακτική που ακολουθείται σήμερα. Εδώ και 7 χρόνια ακολουθούμε την τακτική των μονομερών υποχωρήσεων, δηλαδή δίνουμε στην Τουρκία. Και το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι μηδέν. Τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι καταθλιπτικά. Δεν έχουμε να δείξουμε ούτε μία υποχώρηση της Τουρκίας. Ούτε μία. Οι μόνες υποχωρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των συνομιλιών είναι οι δικές μας. Και τούτη την πρόοδο είναι που διαπιστώνουν κάποιοι και ενθουσιάζονται και λένε ότι υπάρχει πρόοδο στο Κυπριακό. Επειδή εμείς έχουμε υποχωρήσει, γι' αυτό θεωρούν ότι υπάρχει πρόοδο. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ πρόοδο. Πρόοδο θα θεωρήσω είναι πρόοδο για την Τουρκία. Εγώ θα θεωρήσω πρόοδο να ακούσω υποχώρηση τη Τουρκία στι διαπραγματεύσει. Τα κεφάλαια που μα ενδιαφέρουν εμά. Επίκου, ασφάλεια, εδαφικών, να μα δείξουν χάρτη. Να μα δείξουν τι θα επιστρέψουν. Δεν έχουμε δει τίποτε μέχρι σήμερα από πλευράς της Τουρκίας σε όλα αυτά τα σημαντικά για μας ζητήματα. Άρα είναι γι' αυτό που εμείς ζητάμε αλλαγή τακτικής. Να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες που αναφέραμε προηγουμένως που δημιουργούν αρνητικές συνθήκες για την Τουρκία. Να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αξιοποιήσουμε την προπτυγία. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δεν έπρεπε να ανοίξουμε το κεφάλαιο 17 για την οικονομία. Ήταν υποχώρηση του Νίκο Αναστασιάδη. Τι κερδίσαμε. Κατεβήκαμε μας πολεμικά πλοία μέσα στην ΑΟΣ. Αυτό ήταν το ευχαριστώ της Τουρκίας. Ήταν μια λαθασμένη απόφαση και δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την τακτική. Η τακτική των μονοπλευρών, μονομερών υποχωρήσεων, το μόνο που έχει πετύχει μέχρι σήμερα είναι να αποθρασύνει την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται. Ο κύριος Ακχιντζή, το μόνο πράγμα που δείχνει να τον ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση του ψευδοκράτους και του ιδίου. Στις διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να διατεθειμένος να δώσει το παραμικρόν. Και εμείς συνεχώς αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο υπονόμευσης και υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε τι έγινε στον Ταβός, το φιάσκο του Ταβός. Βλέπουμε τι γίνεται όταν έρχονται ξένοι αξιωματούχοι στην Κύπρο. Είδαμε τι έγινε όταν κατέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο κύριος Ακχιντζή απέτησε να πάει να τον επισκεφτεί στο ούτω καλούμενο προεδρικό του. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας διαφώνησε. Του είπε να πάμε να συναντηθούμε σε έναν ουδέτερο χώρο στην πράσινη γραμμή και αρνήθηκε να πάει να τον δει ο κύριο Ακχιντζή. Επειδή δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Ακχιντζή να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση. Αυτό είναι που του ενδιαφέρει. Και γι' αυτό εμείς όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κατεβάζει τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας που το αυτοκίνητο του για να πάει να δει θέατρο στα κατεχόμενα, διαφωνούμε. Γι' αυτό όταν βλέπουμε το σκηνικό που έχει στηθεί στον Ταβός για να αναβαθμιστεί ο κύριος Ακχιντζή, γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε τον Ταβός. Δεν έπιαν τζαμί να συζητήσουν την ουσία του Κυπριακού. Δεν συζητήσαν την ουσία του Κυπριακού. Αναβαθμίστηκε ο κύριος Ακχιντζή μόνο με την παρουσία σε έναν φόρουμ όπου πηγαίνουν αρχηγοί κρατών. Όταν εμείς βλέπουμε τέτοιες τακτικές, διαφωνούμε. Επειδή δίνουμε στην Τουρκία αυτό που θέλει, χωρίς να παίρνουμε εμείς τίποτε. Και η θεώρηση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι πάρα πολύ απλή. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι δύσκολα και περίπλοκα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία τι μας λέει. Εσείς έχετε το κράτος. Εμείς έχουμε το έδαφος. Εσείς θα μας δώσετε κράτος, εμείς θα σας δώσουμε ένα έδαφος. Όποτε τους δίνουμε εκείνο που θέλουν, χωρίς να παίρνουμε εμείς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, κερδίζει η Τουρκία. Τα τελευταία 7 χρόνια αυτόν κάνουμε. Και είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα με το τι έκαμε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Τάσος Παπαδόπουλος διεκδίκησε για την Κύπρο και κέρδισε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Τα επόμενα 7 χρόνια αναιρέσαμε εκείνες τις συμφωνίες και τα πλεονεκτήματα και σήμερα συζητούμε κατά πόσο θα συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά πόσο είναι να υπάρξει η παρθενογέννηση. Εγώ θεωρώ, θα θεωρούσα τουλάχιστον ότι με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε λυθεί το ζήτημα της παρθενογέννησης. Τι συζητούμε για παρθενογέννηση και τη δημιουργία ενός καινούριου κράτους. Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει. Τι σημαίνει θα χρειαστεί να ξανακάνουμε αίτηση.
Γιατί πρέπει να συζητούμε αν θα κάνουμε αίτηση ή δεν θα κάνουμε αίτηση. Αν θέλουν να λύσουν το Κυπριακό, ας αλλάξουμε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να το κάνουμε ομοσπονδία. Τι σημαίνει να δεν πρέπει να ξανακάνουμε αίτηση. Φυσικά δεν πρέπει να ξανακάνουμε αίτηση. Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει με το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία, με τη σημαία. Εμείς τούτο θέλουμε. Να συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την κριτική στο Κυπριακό και στην οικονομία, η κριτική δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η κριτική γίνεται όταν κάνει κάτι λάθος η κυβέρνηση. Εμείς στηρίξαμε, αν έχετε απόλυτο δίκαιο, την κυβέρνηση στις προσπάθειες ανάκτησης της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας. Εμείς ψηφίσαμε τα μνημονιακά μέτρα, γιατί εμπιστεύαμε ότι όταν βγούμε από το μνημόνιο θα βρισκόμαστε σε καλύτερη μοίρα παρά αν είμαστε μέσα στο μνημόνιο και δεν βλέπαμε άλλον τρόπο να βγούμε από το μνημόνιο παρά να το εφαρμόσουμε μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης και βελτίωσης των προνοιών του, η οποία δεν έγινε στην ουσία. Αλλά αν κάνει κάτι σωστό ο πρόεδρος του Κυπριακού, να είσαστε βέβαιος ότι εμείς θα το χαιρετήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει κάτι καλό ή θετικό στο Κυπριακό για να χαιρετήσουμε. Είπα προηγουμένως, εντάξει, είμαι κάπως υπερβολικός απλά για να απαντήσω, αλλά είπα προηγουμένως ότι χαιρετήσαμε την πρωτοβουλία της συνεργασίας για τον αγωγό μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Θα χαιρετήσουμε, για παράδειγμα, να γίνουν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουν οι έρευνες για το φυσικό αέριο. Γιατί μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν παγώσει. Και εμείς αναμένουμε να ξαναξεκινήσουν, γιατί θεωρούμε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο επίλυσης του Κυπριακού. Εμείς δεν είναι αυτός ο σκοπός να κάνουμε κριτική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά του κάνουμε κριτική στο Κυπριακό επειδή διαφωνούμε με την τακτική του. Και του κάνουμε κριτική για έναν πάρα πολύ σημαντικό άλλο λόγο. Γιατί στο Κυπριακό αυτή τη στιγμή υπάρχει και ακολουθείται μια πολιτική της συσκότησης. Δεν θέλουν να ενημερώνουν τον κόσμο τι συζητείτε στις διαπραγματεύσεις. Εσείς έχετε τη δική σας εκτίμηση για τον Ακκιντζή, γιατί σέβομαι απόλυτα, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε κάτω για να δούμε τι λέει ο Ακκιντζής στις διαπραγματεύσεις, επειδή δεν μας ενημερώνουν. Φοβούνται να ενημερώσουν τον κόσμο το τι συζητείτε στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει πλήρη συσκότηση. Για παράδειγμα, σκεφτείτε το σχέδιο ανάνυχτε το 2002. Τέθηκε ενώπιον του λαού σε δημοψήφισμα το 2004. Κανένας δεν είχε πρόβλημα με το ότι για δύο χρόνια είχαμε συγκεκριμένο σχέδιο μπροστά μας και το συζητούσαμε από το πρωί στη νύχτα, το αλλάξαμε τα φώτα. Και σήμερα γιατί υπάρχει πρόβλημα να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι συζητείτε στις διαπραγματεύσεις. Καλά, έπρεπε να γνωρίζουν οι πρόσφυγες ποιες είναι οι εξαιρέσεις με τις οποίες ενδεχομένως να χάσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Έπρεπε να ξέρουμε. Γιατί θα έρθουν μια καλή πρωία με τη μέθοδο του ευνηδιασμού και θα μας φέρουν ένα σχέδιο και μετά τον ευνηδιασμό να έρθει ο εκβιασμός, είτε το ψηφίζεται ή να ακολουθήσει μια κρασιατική καταστροφή, δηλαδή να επαναλάβουν εκείνα που έκαναν το 2004. Μα είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα των 21ου αιώνα, το 2016, κάποιοι να πιστεύουν πραγματικά ότι θα μας ετοιμάσουν ένα σύνταγμα πίσω από κλειστές πόρτες. Το Σύνταγμα θα καθορίζει τα δικαιώματα τα δικά μας, των παιδιών, των εγγονιών μας και θα μας φέρουν ένα δωτό σύνταγμα και θα μας πούν «Δεχτείτε το ή χάνεστε». Τούτον είναι που θα κάνουμε στο Κυπριακό. Εμείς δεν δεχόμαστε τέτοιες προνοτροπίες, τέτοιες διαδικασίες. Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Εμείς θέλουμε δημοκρατικό έλλειμμα στις διαπραγματεύσεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Εμείς θα αναμέναμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θεωρούσε ότι ο λαός του θα ήταν η ασπίδα του για να αντιμετωπίσει αθέμητες πιέσεις. Ο κ. Ακκιντζή μας λέει επιμένει στην εκπεριτροπή. Καλά, αν πάει ο κ. Αναστασιάδης και πει του κ. Ακκιντζή, δεν δέχεται ο λαός μου την εκπεριτροπή. Δεν είναι σε καλύτερη θέση διαπραγματευτική παρά αν υπάρχει σκότος, συσκότηση πλήρης. Εγώ θα θεωρούσα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος θα ήθελε να αξιοποιήσει τον λαό του ως όπλο στις διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι δεν το κάνει, επειδή φοβάται να μας ενημερώσει, δείχνει ότι δεν θεωρεί τον λαό του ως όπλο και πλεονέκτημα, θεωρεί τον λαό του ως μειονέκτημα. Εμείς δεν νομίζουμε ότι οι Ελληνοκύπροι είναι μειονέκτημα. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν οι Ελληνοκύπροι
ως διαπραγματευτικό όπλο και ασπίδα προστασίας του εκάστοτε Προεδρού ή μόνο τον Οικοαναστασιάδη στις διαπραγματεύσεις, για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι οι Ελληνοκύπροι είναι πρόβλημα. Και γι' αυτόν υπάρχει συσκότηση. Και είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Είναι αντιδημοκρατικό, είναι αθέμητο, είναι οπισθοδρομικό και δεν πρέπει να λαμβάνει η χώρα σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2016. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι που διαπιστώνουμε στο Κυπριακό και γι' αυτό εμείς φωνάζουμε. Επειδή εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είτε θέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε όχι, εμείς θα ενημερώνουμε τον κόσμο.